Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ο επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη, χθες ξεκαθάρισε πως τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, όπως διατυπώθηκαν στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου, δεν επαρκούν για να ενταχθεί η χώρα μας στο πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεύκος. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά είναι και μια επίσημη επιβεβαίωση από τον Μάριο Ντράγκη ότι τουλάχιστον για το επόμενο χρονικό διάστημα ή τουλάχιστον μέχρι τις γερμανικές εκλογές και βλέπουμε, δεν πρόκειται να δούμε QE. Και αυτό έχει μια σειρά από συνέπειες για την ελληνική οικονομία αλλά και για τις τράπεζες. Είναι κάτι που πολύ το περιμέναμε, είναι η αλήθεια, καθώς φαινόταν ότι από τη στιγμή που δεν θα πάμε για κάποια συγκεκριμένα μέτρα ρύθμισης του ελληνικού χρέους, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε δεμένα και τα χέρια της. Το είχε δηλώσει ούτως ή άλλως ο κύριος Ντράγκη ότι αν δεν υπήρχε μια συγκεκριμένη δέσμευση από την πλευρά των θεσμών, δεν θα μπορούσε να βάλει την Ελλάδα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Και αυτό είναι κάτι που μεταξύ μας ήθελε και η Γερμανία, το να μην μπει η Ελλάδα στην ποσοτική χαλάρωση, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι έχει το χρέος, έχει και τη βούλα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ότι είναι βιώσιμο. Και άρα η χώρα θα μπορούσε πολύ πιο άνετα να βγει στις αγορές. Από εκεί και πέρα όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι και αυτό και δεν είναι και η καταστροφή του κόσμου. Ούτως ή άλλως βλέπουμε μια σταδιακή αποκλιμάκωση των ελληνικών ομολόγων, που είναι γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα μέσα στους επόμενους μήνες, όχι άμεσα, αλλά μέσα στους επόμενους μήνες ενδεχομένως, και αν τα πράγματα πάνε καλά μέχρι και το τέλος του 2017, να γίνει μια δοκιμαστική έξοδος στις αγορές για την Ελλάδα, ακόμα και εκτός του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η Κύπρος έχει βγει στις αγορές κανονικά και με μεγάλη επιτυχία, χωρίς να είναι ακριβώς επειδή η Κύπρος δεν είναι σε μνημόνιο τα ομόλογά της, δεν είναι επιλέξιμη την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και πάλι όμως κατάφερε να βγει στις αγορές και μάλιστα με πολύ χαμηλό επιτόκιο και με μεγάλη υπερκάλυψη. Κάτι τέτοιο προσδοκά και η ελληνική πλευρά, η οποία πάντως πολιτικά δέχτηκε ένα πλήγμα. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η ποσοτική χαλάρωση ήταν πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής κυβέρνησης. Τώρα φαίνεται να τα γυρίζει, κάνοντας λόγο για συμβολική σημασία του ΚΙΟ, όμως δεν πάβει να είναι ένα πολιτικό πλήγμα το οποίο θα προσπαθήσει σίγουρα η κυβέρνηση να το διασκεδάσει βγαίνοντας αγορές ακόμα και εκτός ποσοτικής χαλάρωσης. Και επίσης είναι κάτι το οποίο είναι ένα πλήγμα και για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, καθώς η ένταξη του πρόγραμματος ποσοτικής χαλάρωσης θα μεταφραζόταν σε χαμηλότερα επιτόκια για τις τράπεζες και πρόσβαση σε ρευστότητα. Άρα ήταν πραγματικά κάτι που, ενώ το ξέραμε, επιβεβαίωσε μια αρνητική είδηση. Χτύπημα πολιτικό για την κυβέρνηση, χτύπημα για τις τράπεζες, αλλά σίγουρα όχι η καταστροφή του κόσμου.